Ορίστε. Ονομάζομαι Πλητσίγκας Παναγιώτης, το είπα Βενόντα, εκ Τρίκλινου Βάλτου. Μέχρι το έργο των κρεμαστών που βγήκε το 1965, τον Ιούλιο μήνα, κατεβήκαμε 30 Αγρινιού και ασχολούμασταν με αγροτικές εργασίες. Καπνά, αλογισμούς σιταριών πατώζα για να επιβιώσουμε και να φτιάξουμε το κάτι. Η ζωή ήταν μεγάλη περιπέτεια. Μέχρι το 1964 περισσότερος ο κόσμος έτρωγε καλαμπόκι στο ψωμί. Και αν ντρέπονται να το πούνε κάποιοι, είναι η πραγματικότητα αυτή. Και τα καλαμπόκια που φέρνανε τα πρατήρια για ζωοτροφές, αλέθαμε και τα τρώγαμε. Όπως και τα σιτάρια, τα έδινε πρόνοια κάποια χρόνια και το κλείναμε με προσωπική εργασία. Λοιπά, για να φάμε καθάριο ψωμί. Και τα καλαμπόκια εδώ στο Αγρίνιο μέχρι το 1974 τα σπέρναμε με το χέρι όπως σπέρνουμε το σιτάρ. Ενώ απάνω η Μακεδονία είχε μηχανές σπορέες που σπέρνανε από το 1948. Τα ουγόματα με τα βόδια, πολύ παλιά με τα βόδια και μετά με τα άλογα. Συνέχεια. Και όποιος είχε ζευγάρ κανονικά ήταν νοικοκύρης να έχει. Οι δυο βόδια, οι δυο άλογα, το κάθε χωριό, αν ήταν 3, 5, 8 οικογένειες που δεν είχαν καθόλου πράγματα. Οι υπόλοιποι είχαν όλοι πράγματα. Δεν υπάρχει χρήμα τότε, ήταν πολύ ελάχιστο το λιθό. Αλλά δεν έπαβε όμως να έχει αξία. Μεγάλο χωριό εδώ ήταν Λιπερού, Κατούνα, του Ξερομέρου, από αυτά τα εδώ, τα καμποχώρια. Τα χωριά του Ξερομέρου είναι όλα, δεν βρίσκεις από χωριό σε χωριό να βρεις σπίτια. Ενώ ο Βάλτος Απάν ήταν όπου τον βόλευε τον άλλον, είχε στάνει, έφτιανε και ένα σπιτάκι, μια καλύβα ή κάτι αυτό και ήταν αυτό το πράγμα. Τα χωριά του Ξερομέρου ήταν από αρχαίους χρόνους, ήταν όλα μαζεμένα τα χωριά. Γεννηθήκαμε σε καλύβες, στο κάτω τρίπλινο. Μέναμε. Και ήταν αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Για δουλεύουμε ήταν οι ανάγκες τέτοιες και δούλευα αρκετά μικρός. Να σκοπήσουμε στάβλους, τα μαντριά. Αυτό να βοηθήσουμε τη μάνα για να κάνει μια γάστρα ξύλα. Γιατί ερχόταν η μέρα που θα γίνουν δύο φορές την ημέρα. Το καλαμποκίσουν ψωμί. Αυτά αλλού δεν τα πιστεύουν, ήταν πιο διαφορετικότερα τα πράγματα. Ενώ εμείς τα έχουμε ζήσει αυτά τα πράγματα. Για φως, λαμπόγια, αλλά είχαν πολύ ελάχιστες οικογένειες. 2, 3, 5 στο χωριό, σε όλο το χωριό. Το σιδέρωμα με τα κάρνα μέσα που σιδέρωνανε. Όποιος έβαινε το καλαμπόι της χρονιάς μέσα, τον έλεγανε πλούσιο. Καλύτερα φαγητά ήταν όλα νόστιμα τότε, γιατί ήταν η πείνα, δυστυχία. Τραχανάς έφεραν άλλους 60 κιλά. Τραχανά να βγάλει τη χρονιά πέρα, το κλωτσοτήρι, το τυρί. Είχαμε γίδια και τυρί δεν έκανα γίδι μου.
Έτσι ήταν τα πράγματα. Ήμασταν πίσω από τον άλλον κόσμο σε πολλά πράγματα. Το επάγγελμα του σύντροφου κάποια χρόνια ήταν κάπως από τώρα δεν έχει καμία στήριξη, τίποτα να φτάσει στις τροφές, δεν μπορεί, ο κάθε φτωχός από αυτό και είναι χειρότερα. Και θα πηγαίνουμε εισαγωγής από άλλες χώρες, όπως η Γαλλία που φέρνουμε χοιρινά, φέρνουμε κρέατα γενικά, από Ιταλία, από όλα τα κράτη της Ευρώπης. Τα χρονικά πρέπει να βοηθηθεί η κατάσταση από το κράτος. Δεν βοηθηθεί, τα λοιπάσματα ανεξέλεγκτα, κτηνοτροφία, ζωοτροφές είναι το αυτό, δεν καλλιεργούμε τα τελευταία χρόνια και είναι αρκετά δύσκολο το πράγμα. Ξανάρχονται παλιές εποχές για το κράτος μας. Τα ζώα είναι ψυχή μου και καρδιά μου. Δύο στα γίδια, γιατί παλιά είχαν και πρόβατα, και γίδια αρκετά. Τα γίδια παλιά το 1961 ήταν διαταγή και από το δασαρχείο και τα επιδοτούσε 100 δραχμές το ένα. Έπαιγαν 2 κατοστάρια το ένα να το πουλήσει και 100 δραχμές έδινε το ένα. Πήρε ο μακρύς του πατέρα μου που είχε τα πράγματα. Επειδή πηγαίναν στον Έλατο. Η διαταγή αυτή ήταν από το 1936 από Ιωάννη Μεταξά και συνέχιζε μέχρι το 1961 πήρε επιδότηση στο δασαρχείο, τα επιδοτούσε το δασαρχείο για αυτό. Και αυτά ξέφυγε ο κόσμος και από τα χωριά και από την τροφία. Το γίδι είναι καθαρό πράγμα, δεν είναι όπως το πρόβατο. Το πρόβατο είναι πιο αποδοτικότερο, πιο όλα τα πάντα και το αρνί θα γίνει νωρίτερα και το γάλα, η τιμή του καλύτερη και όλα τα πάντα. Αλλά το γίδι είναι καθαρό πράγμα. Όταν πάνε τις γωνίες, τις κουπηρίες θα μείνει, θα κοιμηθεί με το πόδι θα ξαρίσει εκεί πέρα αυτό για να είναι αυτό. Ενώ το πρόβατο είναι όπως το αγελάδι, μέσα στο βούρκο, μέσα στο κάτι τι. Όλα τα ζώα γνωρίζουν τον αφέντη τους και τον έχνη για βασιλιά. Το αυτοκίνητο ακούνε, έρχονται άλλα αυτοκίνητα εδώ στο χωράφ, δεν πηγαίνει. Μόλις ακούσουν το δικό μου το αυτοκίνητο θα έρχονται εκεί, είναι μαθημένα έτσι. Για το κλαρί, για το καθητή και καταλαβαίνει τα πάντα όλα. Και όταν θα δουν άλλον ξένον για να τα εμβουλιάσει, όταν ξέρει το κτηνίατρος να τα εμβουλιάσει, αγριεύουν αυτά, δεν μένουν. Άνθρωποι της επέθρου ήμασταν, πάντα η ύπεθρο είναι παράδεισος. Αυτές τις λίγες γίδες που έχω είναι αλπίνγκα, γαλλικά. Το γάλα που κάνουμε τυρί για τα παιδιά, για τα εγγόνια. Το γίδι είναι κλαροφάγο ζώο. Όλα τα ζώα και το αγελάδι και το πρόβατο, το κλαρί το θέλουν. Τα γίδια είναι πιο πολύ. Εκτός του κλαρί, τριφύλι, ξηρό και καρπό, καλαμπόκι, δίνουν και αλάτι. 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον πρέπει να τρώνε αλάτι. Τα πράγματα πάντοτε, το αλάτι είναι μεγάλη δουλειά για τα πράγματα. Και νόστιμα τα κρέατα και πιο αυτό.
και για να βουσκάνει περισσότερο, πίνει νερό περισσότερο με το αλάτι. Η διατροφή μας είναι ό,τι παράγουμε και τα κυπριστικά είναι από δικά μου. Παλεύουμε για να έχουμε συνέχεια χρονική σκήπο για να πηγαίνουμε στις λαϊκές κλπ. Η δικιά μου είναι για τους νέους να υπάρχει αγάπη μεταξύ τους, να μην δημιουργούν όπως γίνονται στα σχολεία τα μπούλια και αυτά τα πράγματα, και θα πρέπει αυτό να βλέπουμε το κάθε συνανθρωπό του καθένα και να υπάρχει μια ευγένεια μεταξύ τους, μια αγάπη.